Κάθε μέρα ο εγκέφαλός σου κάνει κάτι απίθανο. Μετατρέπει ηλεκτρικά σήματα σε συναισθήματα. Εικόνες, ήχους, αναμνήσεις, όλα μέσα σε μια ζεστή, βιολογική μάζα μερικών κιλών. Αλλά τι είναι τελικά αυτό που ξυπνά τη συνείδηση? Τι είναι εκείνη η φωνή μέσα στο κεφάλι σου που παρατηρεί, αμφισβητεί, νιώθει, φοβάται, δημιουργεί? Γιατί ο εγκέφαλος δεν είναι απλώς ένα σύνολο κυκλωμάτων. Κάπου εκεί μέσα υπάρχει κάτι που μοιάζει να ξέρει ότι υπάρχει. Κάποιοι το λένε ψυχή, άλλοι συνείδηση, άλλοι κβαντική διεργασία. Και κάπου στην έρημο της Αριζόνα ένας γιατρός πίστεψε ότι η απάντηση δεν βρίσκεται στη βιολογία, αλλά στην ίδια τη φύση του φωτός. Το όνομά του Στιούαρτ Χάμερχοφ. Και αυτό που πρότεινε θα μπορούσε να αλλάξει για πάντα τον τρόπο που βλέπουμε τη ζωή, τον θάνατο και το ίδιο το σύμπαν. Ο Χάμερχοφ δεν ξεκίνησε ως φιλόσοφος, ήταν αναισθησιολόγος. Κάθε μέρα έβλεπε ανθρώπους να χάνονται και να επιστρέφουν από τη συνείδηση. Με ένα απλό φάρμακο μπορούσε να σβήσει την επίγνωση ενός ανθρώπου χωρίς να αγγίξει τις αναμνήσεις του. Αυτό όμως γεννούσε ένα ερώτημα που δεν μπορούσε να αγνοήσει. Αν μπορώ να σβήσω τη συνείδηση με ένα μόριο, τότε τι είναι αυτή η συνείδηση και πού πηγαίνει όταν σβήνει? Οι απαντήσεις της νευροεπιστήμης δεν τον ικανοποιούσαν. Γιατί οι νευρώνες μπορεί να εξηγούν τη σκέψη, αλλά όχι το βίωμα της σκέψης. Κάπου υπήρχε ένας χαμένος κρίκος. Και αυτός ο κρίκος, πίστευε, βρισκόταν μέσα στα ίδια τα κύτταρα του εγκεφάλου. Μέσα σε κάθε νευρώνα υπάρχουν δισεκατομμύρια μικροσωληνίσκοι, σωλήνες φτιαγμένοι από μια πρωτεΐνη που λέγεται τουμπουλίνη. Αν μπορούσες να τους δεις, θα έμοιαζαν σαν φωτοβόλες σύραγγες που διατρέχουν το κύτταρο. Είναι τόσο μικροί που εκεί μέσα το φως αρχίζει να συμπεριφέρεται σαν κύμα, όχι σαν σωματίδιο. Οι μικροσωληνίσκοι δεν είναι απλώς δομικά στοιχεία. Φαίνεται πως παίζουν ρόλο στην αποθήκευση και μεταφορά πληροφορίας. Μοιάζουν με νανοεπεξεργαστές. Ο Χάμερχοφ άρχισε να σκέφτεται. Και αν αυτοί οι μικροσκοπικοί σωλήνες δεν λειτουργούν μόνο βιοχημικά αλλά κβαντικά, αν μέσα τους, μέσα σε αυτή τη σκοτεινή μικρή σύραγγα, συμβαίνουν τα ίδια φαινόμενα που παρατηρούμε σε ένα εργαστήριο κβαντικής φυσικής? Και τότε εμφανίστηκε ο Σερ Ρότζερ Πενρόουζ, ένας από τους κορυφαίους θεωρητικούς φυσικούς στον κόσμο, συνεργάτης του Στίβεν Χόκινγκ. Ο Πένρος πίστευε ότι η συνείδηση δεν μπορεί να προκύπτει απλώς από ηλεκτρικές εκενώσεις στον εγκέφαλο. Οι υπολογιστές λύνουν μαθηματικές εξισώσεις, αλλά δεν έχουν επίγνωση ότι το κάνουν. Κάτι διαφορετικό συμβαίνει στο ανθρώπινο μυαλό. Κάτι που αγγίζει τη δομή του ίδιου του χωροχρόνου. Όταν ο Πένρος και ο Χάμερχοφ συναντήθηκαν, έγινε κάτι σαν επιστημονική έκρηξη. Οι ιδέες τους ενώθηκαν σε μία από τις πιο παράξενες θεωρίες που ακούστηκαν ποτέ, την Orchestrated Objective Reduction ή αλλιώς ORC-OR. Σύμφωνα με τη θεωρία ORC-OR, μέσα στους μικροσωληνίσκους του εγκεφάλου δεν κυκλοφορεί μόνο ηλεκτρισμός, κυκλοφορεί πληροφορία σε κβαντική μορφή. Κάθε μόριο του μπουλίνης μπορεί να βρίσκεται σε υπέρθεση καταστάσεων, όπως ένα qubit σε ένα κβαντικό υπολογιστή. Χιλιάδες τέτοια qubits λειτουργούν ταυτόχρονα μέχρι που ένα εξωτερικό γεγονός, μία απόφαση, μία σκέψη, ένα συνέστημα προκαλεί κατάρρευση του κύματος. Εκείνη τη στιγμή γεννιέται μία στιγμή συνείδησης. Όχι απλώς ένας παλμός, αλλά μία κβαντική απόφαση της πραγματικότητας. Και αυτές οι στιγμές που συμβαίνουν δισεκατομμύρια φορές το δευτερόλεπτο συνθέτουν τη ροή του νου, την αίσθηση ότι υπάρχουμε. Όταν οι Χάμερχοφ και Πένρόουζ παρουσίασαν τη θεωρία τους, η επιστημονική κοινότητα γέλασε. Ή μάλλον τρόμαξε και μετά γέλασε. Για τους φυσικούς, η ιδέα ότι κβαντικά φαινόμενα μπορούν να συμβούν σε ένα ζεστό βιολογικό εγκέφαλο ήταν παραλογισμός. Τα κβαντικά φαινόμενα χρειάζονται απόλυτο μηδέν για να επιβιώσουν. Ο εγκέφαλος έχει περίπου 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία 90%. Τυχόν κβαντικές διεργασίες θα καταστραφούν σε νανοδευτερόλεπτα, έλεγαν. Η συνείδηση δεν έχει καμία σχέση με την κβαντική φυσική. Κι όμως ο Χάμερχοφ δεν πτωήθηκε. Αν η συνείδηση ήταν απλή χημεία, έλεγε, τότε ένα κουβάρι από νευρώνες σε ένα ποτήρι θα μπορούσε να ονειρευτεί. Κι όμως δεν το κάνει.
Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, η βιολογία άρχισε να σκοντάφτει σε κάτι περίεργο. Κβαντικά φαινόμενα άρχισαν να εμφανίζονται παντού. Στη φωτοσύνθεση, τα μόρια των φυτών εκμεταλλεύονται την κβαντική υπέρθεση για να καθοδηγήσουν τα φωτόνια στο πιο αποδοτικό μονοπάτι. Στην πηξίδα που έχουν τα πουλιά, τα ηλεκτρόνια σε ορισμένα μόρια λειτουργούν σε κβαντική διεμπλοκή, επιτρέποντας στα πουλιά να αισθάνονται το μαγνητικό πεδίο της Γης. Ακόμη και η όσφρηση φαίνεται να λειτουργεί μέσω κβαντικών ταλαντώσεων των μορίων. Η φύση, με λίγα λόγια, χρησιμοποιεί κβαντική μηχανική σε ζωντανά συστήματα. Αυτό που κάποτε φαινόταν αδύνατο, τώρα έμοιαζε αναπόφευκτο. Κι έτσι, η θεωρία Hammer of Penrose δεν φαινόταν πλέον τρελή, αλλά απλώς προχωρημένη. Το 2020, μία σειρά από πειράματα άρχισε να δείχνει πως οι μικροσωληνίσκοι όντως παρουσιάζουν συχνότητες ταλάντωσης συμβατές με κβαντικά φαινόμενα. Άλλες ομάδες βρήκαν ότι οι μικροσωληνίσκοι συμπεριφέρονται σαν οπτικά κυκλώματα, παγιδεύουν και κατευθύνουν φως μέσα τους. Φως, μέσα σε νευρικό ιστό. Μια σκέψη που πριν από λίγα χρόνια θα θεωρούνταν επιστημονική βλασφημία. Κι όμως σήμερα υπάρχουν ενδείξεις ότι ο εγκέφαλος μπορεί να επικοινωνεί και μέσω φωτονίων βιοφωτάβγειας, σαν να χρησιμοποιεί βιολογικά λέιζερ. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε οι μικροσωληνίσκοι δεν είναι απλώς σωλήνες πρωτεΐνης. Είναι φωτονικοί υπολογιστές. Και ο εγκέφαλος, ένα quantum mainframe που λειτουργεί με βιολογικό κώδικα. Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε αλλάζει τα πάντα. Δεν είμαστε πια παρατηρητές του σύμπαντος. Είμαστε μέρος της ίδιας της παρατήρησης. Η συνείδηση δεν είναι υποπροϊόν του εγκεφάλου. Είναι θεμελιώδης ιδιότητα του σύμπαντος. Και κάθε φορά που συνειδητοποιείς κάτι, ότι αγαπάς, ότι φοβάσαι, ότι θυμάσαι, ο εγκέφαλός σου συντονίζεται με το κβαντικό πεδίο της πραγματικότητας. Ο Χάμεροφ το περιγράφει ποιητικά. Η συνείδηση είναι το σύμπαν που βλέπει τον εαυτό του μέσα από τον εγκέφαλο. Και αν αυτό ισχύει, τότε η ψυχή ίσως δεν είναι θρησκευτική έννοια, αλλά φυσικό φαινόμενο. Όταν ο εγκέφαλος πάβει να λειτουργεί, η κβαντική πληροφορία δεν χάνεται. Επιστρέφει στο πεδίο από όπου προήλθε. Ένα κβαντικό αποτύπωμα που παραμένει. Κάτι που οι παλιοί ονόμαζαν ψυχή και οι φυσικοί τώρα ίσως ονομάσουν συντονισμένη ενέργεια συνείδησης. Ο Χάμεροφ συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μιλά σε συνέδρια, να υπερασπίζεται τη θεωρία του και να επαναλαμβάνει την ίδια φράση. Δεν προσπαθούμε να κάνουμε τη φυσική πιο μυστικιστική, προσπαθούμε να κάνουμε τη συνείδηση πιο φυσική. Γιατί αν η συνείδηση είναι πραγματικά κβαντική, τότε κάθε άνθρωπος είναι ένας μικρός κόμβος του σύμπαντος. Ένας υπολογιστής που δεν ψάχνει τη λύση σε μαθηματικά, αλλά στο νόημα. Σκέψου το για λίγο. Όταν παρατηρείς έναν γαλαξία μέσα από ένα τηλεσκόπιο, το φως που βλέπεις ταξίδεψε εκατομμύρια χρόνια για να φτάσει σε σένα. Κι όμως, για να υπάρξει πραγματικά αυτό το φως, χρειάστηκε να το παρατηρήσεις. Εσύ, ο εγκέφαλός σου, η μικροσωληνίσκη σου, η ίδια σου η συνείδηση. Έδωσες υπόσταση σε αυτό που κοιτούσες. Ίσως λοιπόν η μεγαλύτερη αποκάλυψη δεν είναι ότι το σύμπαν είναι τεράστιο, αλλά ότι το σύμπαν χωρίς τη συνείδηση δεν θα είχε καν λόγο να υπάρχει. Ίσως να μην είμαστε απλώς προϊόντα της ύλης. Ίσως να είμαστε ο τρόπος με τον οποίο η ύλη μαθαίνει να σκέφτεται. Ο εγκέφαλός σου δεν είναι απλώς ένας βιολογικός υπολογιστής. Είναι το παράθυρο μέσα από το οποίο το σύμπαν υπολογίζει τον εαυτό του. Και κάθε φορά που λες «εγώ υπάρχω», το λες εκ μέρους όλης της ύπαρξης. Και αν τελικά η συνείδηση δεν δημιουργήθηκε μέσα στο σύμπαν, αλλά το σύμπαν δημιουργήθηκε για να υπάρχει συνείδηση. Αυτό ήταν το επεισόδιο μας για σήμερα. Αν σας άρεσε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και μοιραστείτε το με τους αγαπημένους σας. Μέχρι και την επόμενη φορά, να είστε καλά και να αναρωτιέστε για τον κόσμο γύρω σας.